εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν ήσασταν προετοιμασμένοι χθες για τους πανηγυρισμούς ή δεν υπολογίζατε ότι θα τα καταφέρει η Ομόνοια? Όχι, αντιλαμβάνεστε, υπήρξε διαταγή επιχείρησης όσον αφορά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπήρχαν και μέλη μας τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό που ήταν το απρόβλεπτο ήταν ο αυθορμητισμός των συγκεκριμένων οπαδών, το οποίο σίγουρα καταλαβαίνουμε μετά που ακολουθήσαν τη συγκεκριμένη νίκη. Επίσης, εκείνο που επίσης ήταν απρόσμενο ήταν η συγκέντρωση κάποιων οπαδών στη Λεμεσό. Κατά τα άλλα, όμως, η αστυνομία βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως, όπως χειριζόμαστε και τις άλλες καταστάσεις και άλλα πρόσφατα γεγονότα τα οποία έγιναν τις τελευταίες μέρες, όπως τη συγκεκριμένη εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, δεν μπορούσαμε να επεμβούμε άμεσα. Ξεκινήσαμε συζητήσεις, κύριε Ανδρέου, ότι σε κάποιες εκδηλώσεις μαζικές είστε παρόντες και εκδίδετε εξώδικα, ενώ χθες είδαμε αυτό το ξέφρενο παρηγύρι, ομολογημένως ήταν αυθόρμητο, ήταν αναμενόμενο, αλλά δεν είδαμε μάσκες και να τηρούνται οι αποστάσεις ως πρέπει. Ναι, αλλά δεν έχουμε πράξει κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές, κυρία Σάβα. Και τις άλλες φορές οι εξετάσεις και οι καταγγελίες γίνονταν μετά. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Να σας ενημερώσω ότι έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα, δύο συγκεκριμένα ανακριτικές ομάδες, μία στη Λευκοσία και μία στη Λεμεσό. Η ομάδα αυτή έχει ως όρους εντολής τη διερεύνηση των συγκεκριμένων περιστατικών για όποια ποινικά δικήματα προκύπτουν, είτε αυτά είναι περί λοιμοκάθαρσης, είτε για κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως κάποια πυροτεχνήματα που έχουμε δει. Σίγουρα εμείς αντιλαμβανόμαστε και συμμεριζόμαστε την όποια χάρα των συγκεκριμένων οπαδών, αλλά ως καθήκον έχουμε να προχωρήσουμε στη διερεύνηση των όποιων υποθέσεων και όποιων αδικημάτων ενδεχομένως έχουν προκύψει. Άρα θα χρησιμοποιήσετε υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχατε drones χθες, πώς θα το διερευνήσετε? Όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, θα έχουμε εξασφαλίσει ήδη κάποια κυκλώματα, κάποια δημοσιεύματα ήδη από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποια άλλα δεδομένα και μαρτυρίες από μέλη της αστυνομίας τα οποία βρίσκονταν ήδη στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και αλλού. Και θα προχωρήσουμε στην διερεύνηση όπως έχουμε πράξει και στις άλλες περιπτώσεις. Τώρα, κύριε Ανδρέου, πέρα από τους πανηγυρισμούς, είχαμε και επεισόδια. Είχαμε πετροβολισμούς. Τι κάνετε για αυτό το θέμα? Είχαμε κάποιες συλλήψεις? Ναι, ναι, και αυτή η υπόθεση διερευνάται. Δυστυχώς κάποια πρόσωπα τα οποία έφεραν κουκούλες στα πρόσωπα δεν ήταν σε μεγάλο αριθμό, 2-3 πρόσωπα. Φαίνεται ότι σε κάποιο σημείο στη λεωφόρο Λεμεσού παρά το σωματείο του ΑΠΟΕΛ είχαν προχωρήσει και είχαν πετροβολήσει 3 συγκεκριμένα οχήματα. Συγκεκριμένα ένα όχημα ενός 34χρονου που προκλήθηκε μια ζημιά ύψους 500 ευρώ στον ανεμοθώρακα του οχήματος. Μια άλλη γυναίκα ηλικίας 41 ετών, η οποία επίσης περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο, είχε χρηματιστεί ένα τζάμι και μια πέτρα επίσης την χτύπησε ευτυχώς με ελαφρύ μόλοπα. Και ένας άλλος 38χρονος επίσης είχε δεχτεί πετροβολισμό. Στην προσπάθεια του να δει τι ακριβώς είχε συμβεί, δέχτηκε επίθεση και χτυπήθηκε στο πρόσωπο. Είπατε κουκουλοφόροι, κύριε Ανδρέου. Υπάρχει τρόπος να τους αναγνωρίσετε? Θα προβείτε σε ανακρίσεις? Γνωρίζετε, έχετε υπόψη σας? Υπάρχει κάποια μαρτυρία? Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Ναι, πριν να σας απαντήσω, κυρία Σάβα, να αναφέρουμε ότι αυτό το περιστατικό έγινε γύρω στις 9. Δηλαδή, ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, το οποίο μετά τις καταγγελίες η αστυνομία έχει προχωρήσει και ξεκινήσει τη διερεύνηση. Η διερεύνηση της υπόθεσης γίνονται με πολλούς τρόπους. Λαμβάνονται κάποιες πληροφορίες, κάποιες καταθέσεις. Ευελπιστούμε ότι θα εντοπίσουμε τα πρόσωπα αυτά. Ναι, το λέμε βεβαίως γιατί εκεί είναι δρόμος των οπαδών που πανηγύριζαν για να φτάσουν στο σωματείο. Ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει εκεί, επειδή είναι γνωστός ο τρόπος που συμβαίνουν και τα επεισόδια μετά από την νίκη άλλης ομάδας, αν έπρεπε να υπήρχε και εκεί η αστυνόμευση. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είχαμε επικεντρωθεί και σε άλλα σημεία. Υπήρξε επίσης περίπολο στο συγκεκριμένο σημείο, ειδικά στην περιοχή στη λεωφόρο Κένετι, στο σωματείο Ανταποέλ. Υπήρχε περίπολο, αλλά αυτό που έγινε ήταν από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, από την τεχνική σχολή. Είχαν εντοπιστεί 3 πρόσωπα, όπως έχω πει προηγουμένως, με κουκούλες, οι οποίες στη συγκεκριμένη ώρα, στιγμιαία, είχαν προβεί σε αυτές τις πράξεις. Είχαν αντιδράσει τα μέλη μας, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν αμέσως. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέου, επειδή σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω για το σημερινό δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.